Πάμε ξανά στην Κωνσταντινούπολη, κύριε Σιχηρή. Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη. Γιατί ένα θέμα, ευχαριστούμε Ναντίν, είναι οι προκλητικές δηλώσεις, οι εμπριστικές δηλώσεις του Οκτάη. Το άλλο είναι ότι ο Ερντογάν δεν δίστασε να προκαλέσει την Ελλάδα και ενώπιον της Μέρκελ σε ένα θέμα καυτό όπως το προσφυγικό, επαναλαμβάνοντας τη γνωστή προκλητική τουρκική θέση ότι οι Τούρκοι συμμορφώνονται με τις διεθνείς συνθήκες για το μεταναστευτικό, αλλά εμείς σπρώχνουμε πίσω τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Και αυτό μπροστά στη Μέρκελ. Ναι, και η είδηση είναι ότι η Μέρκελ δεν είπε τίποτα σε αυτό. Τίποτα, νομίζω ναι. ότι θα το πει αυτό ο Τούρκος πρόεδρος, επειδή το έχουν πει και όλοι οι αξιωματούχοι. Το έχει πει και ο Σουλεϊμάν Σόιλου, που νομίζω σε επόμενες εβδομάδες θα δει και τον κύριο Μηταράκη στην Τουρκία, τον έχει καλεί σε πόσο γνωρίζω. Από εκεί πέρα όμως δεν είπε τίποτα η Μέρκελ. Και από εκεί όμως η Μέρκελ είπε ότι πρέπει να φύγουν τα ξένα στρατεύματα από τη Λιβύη. Αναφερόμενοι βέβαια στους διευκρίνησε στους ξένους μισθοφόρους, δεν μίλησε για τις τουρκικές δυνάμεις που βρίσκονται εκεί, ήταν πολύ προσεκτική. Εξετάσαμε τις σχέσεις μας με την Ελλάδα, λέει η Γερμανία, ήταν επίμονη στο ζήτημα της συνέχισης των διερευνητικών επαφών, ήπια πράγματα για την Τουρκία και σε αυτό το ζήτημα. Στα τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο Κυπριακό, κάποια ζητήματα είναι μακρόπνοα, 16 χρόνια δεν ήταν αρκετά, λέει. Στα μαλακά και σε αυτό η Άγγελα Μέρκελ, όμως δεν πέρασε στα μαλακά ένα ζήτημα. Για το σύστημα διακυβέρνησης Τουρκίας. Διότι εκεί η Άγγελα Μέρκελ, αφού διευκρίνησε για τη Γερμανία πώς είναι τα πράγματα, ότι υπάρχουν συνασπισμού, στην κυβέρνηση συνασπισμού, είπε ότι εμείς στη Γερμανία δεν θέλουμε προεδρικό σύστημα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Αυτό κάπως σοκαρίστηκε και ο Τούρκος Πρόεδρος. Κοκκίνησε, μάλιστα, λίγο εκνευρίστηκε. Μετά είπε, αφού τα είπε σε μένα αυτά, είπε τα παράπονα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γιατί τα λες και δημόσια. Εκεί είναι. Είναι ακριβώς, είναι αλήθεια, έτσι είναι η ζωή, δήλωσε χαρακτηριστικά η Άγγελα Μέρκελ και βεβαίως ο Τούρκος πρόεδρος και εκείνος το έριξε στο χιούμορ και είπε και το εγγόνι μου το ίδιο πράγμα, λέει ότι έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουμε παππού. Εντάξει, πάντως, βέβαια, ήταν μια ωραία εικόνα, Μανώλη, αλλά το μήνυμα ωραίο της είναι Μέρκελ το χιούμορ, ήταν νομίζω ξεκάθαρο. Σαφής η δηλητηριώδης αιχμή της Μέρκελ, θα το δούμε το στιγμιότυπο, αλλά δεν μπορώ να μην σχολιάσω ότι από τον Ερντογάν περιμέναμε να πει αυτό που είπε για το προσφυγικό. Επίσης θα έλεγα, περιμέναμε από τη Μέρκελ με βάση τη διαδρομή της να μην κριτικάρει, να μην ασκήσει κριτική στον Ερντογάν, να μην ασκήσει κριτική στην Τουρκία, στην τελευταία τη συνάντηση του καγκελάριος απέναντι στον Ερντογάν, για όλα αυτά που κάνει και λέει η Τουρκία το τελευταίο διάστημα, για όλα αυτά τα προκλητικά, για τα οποία είναι αντιμέτωπη και με τις Βρυξέλλες, και με τη Γαλλία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κουβέντα η Μέρκελ. Πρέπει να το επισημάνω. Συνάντησή τους να είπε αρκετά, ναι, αλλά δημόσια δεν είπε τίποτα. Στη συνάντησή τους να είπε αρκετά δημόσια πράγματα, δεν είπε τίποτα, αλλά δημόσια απέφυγε να κάνει. Όλα τα πήγε στο πολύ μαλακά, ακόμα και στην Κύπρο και στα ανθρώπινα δικαιώματα αφορά και την Γερμανία. Γιατί υπάρχουν και φυλακισμένοι Γερμανοί πολίτες εδώ, όμως προτίμησε αυτό το κλίμα. Λοιπόν, Μανώλη Κωστίδη, να σε ευχαριστήσουμε. Για να δούμε αυτό το χαρακτηριστικό διάλογο Ερντογάν-Μέρκελ. Aber wenn ich das einwenden darf, es soll daraus nicht geschlossen werden, dass ich nicht gerne mit meinen Koalitionspartnern zusammengearbeitet habe. Ich glaube, zum Charakteristikum Deutschlands gehört der Föderalismus und die Koalitionsregierung. Und wir haben keine Absichten, ein Präsidialsystem einzufügen, führen. Und trotzdem wollen wir gute Beziehungen mit der Türkei haben. Sayın Şahşöyle, ama zaman zaman hep şikayetlerinizi bana aktardınız. Das stimmt. So ist das im Leben, ja. Trotzdem ist es Hayat schön. Böyle. Trotzdem ist es schön. Benim torun diyor ki, dede diyor, ne yapacaksın? Hayat böyle. Evet. Buyurun.